Η Εύη Ισπανού έχει βάλει τη μάσκα της. Όπως προβλέπετε, να φοράμε τη μάσκα μας, σε περίπτωση βέβαια που έχουμε δίπλα μας άλλους ανθρώπους. Αμέσως τώρα θα δούμε αναλυτικά και με κάθε λεπτομέρεια την διαδικασία των self-test, δηλαδή πώς μπορούμε μόνοι μας, θα κληθούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία μόνοι μας στο σπίτι μας. Η κάμερα στην Εύη θα μας δείξει αναλυτικά τη διαδικασία των self-test. Λοιπόν, ξεκινάμε με την απολίμανση των χεριών. Φοράμε τη μάσκα μας. Σε περίπτωση που βρισκόμαστε και στο χώρο είναι και κάποιος άλλος, αν είμαστε στο σπίτι, δεν χρειάζεται να φερούμε τη μάσκα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την απολίμανση των χεριών μας. Κάτι το οποίο βέβαια πρέπει να γίνεται είτε είμαστε μόνοι μας, είτε έχουμε δίπλα μας την οικογένειά μας και τους δικούς μας ανθρώπους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα ανοίξουμε την πλακέτα, η οποία θα δείξει το αποτέλεσμα του αντιγόνου. Είναι αυτά τα περίφημα self-test, τα rapid test, τα οποία θα προμηθευτούμε από τα φαρμακεία περί τα μέσα του Απρίλη και θα κληθούμε να κάνουμε μόνοι μας αυτή τη διαδικασία. Όλα τα απορρίμματα τα βάζουμε σε ένα συγκεκριμένο σακουλάκι, το οποίο μετά θα πετάξουμε έξω από το σπίτι. Οπότε, το σακουλάκι που ήταν μέσα η πλακέτα, το βάζουμε στο σακουλάκι το άλλο μέσα. Λοιπόν, ξεκινάμε πώς. Έχουμε το υγρό, το οποίο θα το ανοίξουμε και θα το τοποθετήσουμε στον δοκιμαστικό σωλήνα, ο οποίος από πάνω στη συνέχεια θα κλείσει πάρα πολύ καλά. Οπότε, ξεκινάμε με το υγρό μας. Το ανοίγουμε πολύ προσεκτικά για να μην χυθεί έξω κάποια σταγόνα. Τοποθετούμε μέσα στο σακουλάκι. Λοιπόν, βάζουμε το υγρό όλο, να μην περισσέψει κάτι, μέσα στον δοκιμαστικό σωλήνα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Βεβαίως. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή και έχουμε μία βάση για να τοποθετήσουμε το σωλήνα. Ο σωλήνας όμως μπορεί να σταθεί και μόνος του σε μία ευθεία επιφάνεια για να συνεχιστεί η διαδικασία. Μπορούμε να το βάλουμε λοιπόν για σιγουριά μέσα σε, αυτό εδώ, σε αυτή εδώ τη βάση και ξεκινάμε να ανοίξουμε την μπατονέτα. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε από ποιο σημείο θα ανοίξουμε την μπατονέτα, έτσι ώστε να μην έρθει σε επαφή το χέρι μας με το σημείο από το οποίο θα πάρθει το επίχρησμα μέσα από τη μύτη. Έχει οδηγίες, εδώ πέρα έχει κάποια τριγωνάκια και γράφει πύλο, οπότε από το συγκεκριμένο σημείο ανοίγουμε την μπατονέτα. Βγάζουμε την μπατονέτα και για να πάρουμε το ρινικό επίχρησμα χρειάζεται το εξής. Θα κατεβάσουμε πολύ λίγο την μάσκα από το πρόσωπό μας, ίσα-ίσα για να μπορέσουμε να πάρουμε το ρινικό επίχρησμα. Θα γύρουμε το κεφάλι λίγο προς τα πίσω και θα είμαστε χαλαροί. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι επίπονη για μερικά δευτερόλεπτα, όμως είναι ενοχλητική. Αν κάποιος έχει πρόβλημα με το διάφραγμά του, μπορεί να το κάνει και από το στόμα, όμως συνίσταται να γίνει από τη μύτη. Λοιπόν, κατεβάζουμε ελάχιστα τη μάσκα, γέρνουμε το κεφάλι προς τα πίσω και ξεκινάμε με το ένα ρουθούνι και στη συνέχεια θα περάσουμε και στο άλλο. Μέχρι να νιώσουμε μία ενόχληση, μία αντίσταση. Το στρίβουμε κιόλας κατά τη διάρκεια, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε πάρει το σωστό ρινικό επίχρησμα. Μπορεί να δακρύσει κάποιος. Συνεχίζουμε και με το άλλο ρουθούνι, πάλι το κεφάλι πίσω. Παραμένουμε χαλαροί. Υπάρχει μια ενόχληση, τοποθετούμε και πάλι τη μάσκα μας προσεκτικά πίσω και παίρνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα και τοποθετούμε την μπατονέτα μέσα στον δοκιμαστικό σωλήνα. 10 φορές πιέζουμε το κάτω μέρος που είναι το υγρό, έτσι ώστε να πάρθει όλο το ρινικό επίχρησμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Στη συνέχεια, σηκώνουμε ελάχιστα την μπατονέτα και κάνουμε 5 φορές κυκλικές κινήσεις, έτσι ώστε να αφαιρέσουμε το περίσσιο υγρό. 3, 4, 5. Λοιπόν, τοποθετούμε την μπατονέτα μέσα στο σακουλάκι με τα απορρίμματα και παίρνουμε το καπάκι το οποίο κλείνει τον δοκιμαστικό σωλήνα. Το κλείνουμε πάρα πολύ καλά και προσεκτικά για να μην βγει το υγρό μας απ' έξω. Η τελική μορφή του σωλήνα είναι αυτή. Και επίσης, με προσοχή, στον δοκιμαστικό σωλήνα που έχουμε, στο μέρος που έχει το σίγμα, το τελικό με το λατινικό, βάζουμε 3 μόνο σταγόνες. 1, 2, 3. Λοιπόν, και τοποθετούμε επίσης και το σωλήνα μέσα στο σακουλάκι.
Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τουλάχιστον 15 λεπτά για να δείξουμε το αποτέλεσμα. Εάν η γραμμούλα η κόκκινη εμφανιστεί στο σε, δηλαδή εδώ, σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι είμαστε αρνητικοί. Εάν εμφανιστεί και στο ταφ, σημαίνει ότι είμαστε θετικοί και πρέπει να το δηλώσουμε στην αρμόδια πλατφόρμα του ΕΟΔΗ. Πρέπει να περιμένουμε ένα 15 λεπτά. Λεπτά. Σε 15 λεπτά θα ξέρουμε ότι έχουμε χρησιμοποιήσει, το τοποθετούμε μέσα σε αυτό το σακουλάκι, ναι, και συνιστούμε να το πετάξουμε έξω από το σπίτι με πολύ προσοχή. Ακριβώς. Είναι μια εύκολη διαδικασία. Θα επαναλάβω ότι σε πρώτη φάση και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά, οι μαθητές, θα κληθούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη διαδικασία και αυτά τα self-test στο σπίτι τους. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται απολύμανση των χεριών και είναι 2-3 βήματα τα οποία είναι πάρα πολύ απλά. Η Εύη μας έδειξε λοιπόν αυτά τα βήματα.